Κυρίε και κύριοι, οι εξελίξει λαμβάνουν πλέον μια δραματική τροπή. Είναι μαζί μου ο Γιώργο Φελίδη εδώ στο στούντιο να δούμε α, λίγο την περιοχή, τι ακριβώ συμβαίνει εκεί με βάση τι πληροφορίε που παίρνουμε. Προηγουμένω, να πούμε ότι από λεπτό σε λεπτό πλέον αναμένουμε την ανακοίνωση τη εισβολή από τον Πούτιν. Γύρω στι 8 η ώρα επίκειται διάγερμα του Προέδρου Πούτιν μετά από αυτό το θέατρο παγκόσμια εμβέλεια που έστησε μέσα στο Κρεμλίνο με τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνική Ασφαλεία. ήταν η τελευταία πράξη μια ε, σκηνοθεσία που έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Ακριβώς. Και είχε στάδια αυτή η σκηνοθεσία. Πρώτη πράξη του δράματος ήταν το ψήφισμα της, Δούμπα, mm -hmm. της Δούμας, της ρωσικής Βουλή, η οποία καλούσε τον πρόεδρο να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία των mm -hmm. δύο υποαπόσχηση περιοχών της Ουκρανίας. Δεύτερο, η δήλωση περί γελοκτονίας του Πρόεδρου Πούτιν. Η Ουκρανία ε, είπε δεν εφαρμόζει τη συμφωνία του Μίσκ, τη συμφωνία της και διαπράτεται εκεί γελοκτονία. Mm -hmm. Τρίτον, είχαμε την εκένωση των περιοχών αυτών από αμάχου, 61.000 σύμφωνα με τη Μόσχα έχουν αποχωρήσει από αυτές τις περιοχές. Υπό βέβαια, το φόβο εχθροπραξιών από την πλευρά το φόβο της Ουκρανίας. Εχθροπραξιών, βέβαια να θυμίσουμε, σε αυτές τις περιοχές ζουν 3 εκατομμύρια άνθρωποι και δεν είναι όλοι mm -hmm. αίτημα σήμερα των τοπικών αυτονομιστών ηγετών να αναγνωριστεί η κυριαρχία και ανεξαρτησία του από την Ρωσική Ομοσπονδία. Έρχεται το, πολιτικό, το Συμβούλιο Εθνική Ασφαλείας σε ζωντανή σύνδεση και από τώρα πάνε, το διάγγελμα. Και τώρα το διάγγελμα. Λοιπόν, πάμε στο... να δούμε την λοιπόν, περιοχή του ενδιαφέροντο τώρα. Έχουμε. Τι δύο αυτέ περιοχέ, το Ντόνεξ και το Λουχάνσκ, όλη αυτή η περιοχή λέγεται Ντομπά mm -hmm. ε, της Ανατολικής Ουκρανίας. Ανατολική Ουκρανία. Η επαρχία, η περιφέρεια λέγεται Ντομπά. Οι, οι οποίε από το 2014 τμήμα αυτών των περιοχών το ελέγχουν ένοπλοι αυτονομιστέ ρωσόφωνοι και ρωσόφιλοι. Σε, αυτό, σε αυτές τις περιοχές διεξάγονται σποραδικές εχθροπραξίες. Mm -hmm. Πιο κάτω έχουμε, βέβαια σε αυτές τις περιοχές, στο νότο είναι και η Μαριούπολη, όπου έχουμε Εδώ, και είναι ιδιαίτερο ενδιαφέρον την γιατί είναι Έλληνε. Έλληνες εκεί. εκεί βρισκόμαστε, θα συνδεθούμε σε λίγο με το Σταύριο να Ακριβώς. Δηλαδή, μεταφέρει το κλίμα. Πιο κάτω, αν δούμε το χάρτη, είναι η Κρυμαία, που στην Κρυμαία χρειάστηκε να επέμβει, να την προσαρτήσει με στρατιωτικά μέσα. Θυμάσαι, Συρία, αυτούς τους ε, Φαινόντουσαν, δρούσαν σαν Ρώσοι στρατιώτε, μόνο δεν είχαν τα, δια... mm -hmm. τα διακριτικά των ρωσικών συνταγμάτων στα οποία ανήκαν και την έχει τώρα υποπροσάτηση. Πράγμα που η διεθνή κοινότητα δεν αναγνωρίζει την προσάρτηση τη Κρυμαία, ούτε βέβαια και την κατοχή αυτών των περιοχών. Τώρα, Όλα το... αυτά, 8 χρόνια πριν, ήταν ακριβώ τέτοιε μέρε. Ακριβώ. Και το επόμενο βήμα, βέβαια, μετά την ανακοίνωση του Πούτιν, είναι θέμα ορών να δούμε ρωσικέ δυνάμει να κινούνται για να ενισχύσουν και να διαφυλάξουν τη ζωή και τα δικαιώματα των ρωσόφωνων οι οποίοι τους κάλεσαν να τους προστατεύσουν. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας. Είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία, Γιώργο, καθώς περιμένουμε πλέον το, το διάγγελμα. διάγγελμα του Ρώσου Προέδρου. Να δούμε τι ακριβώς θα πει. Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κάποια έκπληξη μετά τα όσα έχουμε καταγράψει. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.